των δημοτών εδώ. Η ενημέρωση αυτή γίνεται γιατί στα πλαίσια που είχαμε αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Σταματούκος, συνεργαζόμενος με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μικόνου, τόσο με τον προϊστάμενο τον κύριο Τσιπλάκη όσο και με τον κύριο Ρούσο, θα συντάξω κάποιο επώμημα, όπως μας είπε, για να συνδράμει τα αιτήματα των πολιτών που αφενός πρέπει να κάνουν για τις ιδιωτικές τους περιουσίες, αναφερόμενος σε όλα αυτά που έχει περιγράψει ήδη, τα οποία τα έχει καταθέσει και στον ίδιο τον Υπουργό και στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής ή όπου έχουν γίνει οι συναντήσεις, και βεβαίως να καταθέσει και τις ενστάσεις για όποια κτήματα αφορούν και εμπίπτουν του Δήμου Μικόνου. Η βοήθειά μου είναι, όπως έχουμε ήδη συζητήσει και τα πράγματα, αν αποφασίσετε να κάνετε την πίεση που είπα προηγουμένως, να κάνετε κάποια μελέτη. Είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο που συνταχθήκαμε μαζί με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου Ομοφόνος, όπως είπατε, αντί να είμαστε ένα, αλλά να είμαστε 52 σε όλα τα νησιά. Συνταχθήκαμε το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο που κάναμε αυτή την κίνηση για να εισακουστούμε συλλογικά στο Υπουργείο. Από εκεί πέρα το... Ήτανε προσωπική η επαφή μου με τον κύριο Περιφερειάρχη. Έχω και την σχετική συνομιλία με τα μηνύματα. Και πέρα από οι πολίτες είναι ιδιωτικοί πολλές φορές. Το καθένα θα κάνει, σε ποιο θα πάει, είναι θα πρέπει να επιλέξει ο ίδιος τον μελετητή του ή μπορεί να επιλέξει κανέναν, να το κάνει και μόνος του. Όπως είναι τα πράγματα σήμερα, οποιοδήποτε μπορεί να χειριστεί λίγο το ηλεκτρονικό σύστημα, μπαίνει μέσα και καταθέτει κανονικά μόνος τις αντιρρήσεις, χωρίς να φορτωθεί με κανένα κόστος. Δεν θα έχει την τελειότητα και την τεχνογνωσία που θα έχει ας πούμε ένας ειδικός. Καταλάβαμε όμως και θα το κάνει. Ότι εφόσον σας ανατεθεί θα βοηθήσει την τεχνική υπηρεσία να κάνει ένα υπόμνημα για όλο το νησί, ώστε ο κάθε ιδιώτης που θα προσφύγει να μπορεί να επικαλεστεί και το υπόμνημα του Δήμου. Ναι, για να έχει ένα ακόμα επιχείρημα, ένα ακόμα προοδευτικό εργαλείο. Ο κύριος Παναγιωτακόπουλος.